Καλημέρα σας. Χαίρετε. Σήμερα ο σκεπτόμενος δείπνησε με ένα σωρό ερωτήσεις και μας δίνει την ευκαιρία να έχουμε μια ωραία εισαγωγή στο μάθημα. Ας δούμε τι αναρωτιότανε. Έχει όρια ο πόνος. Έχουν όρια τα θαύματα. Έχει όρια η αγάπη. Καλώς ορίσαμε στο μάθημα 356. Η αρρώστια δεν είναι παρά ένα άλλο όνομα για την αμαρτία. Η θεραπεία δεν είναι παρά ένα άλλο όνομα για το Θεό. Έτσι, το θαύμα είναι ένα κάλεσμα προς Αυτόν. Θα λέγαμε λοιπόν ότι εμπεριέχονται οι απαντήσεις στις ερωτήσεις του, βέβαια αν κάποιος εμβαθύνει. Με λίγα λόγια, και η αρρώστια έχει ένα όριο. Βέβαια, πολλές φορές το όριο είναι ο θάνατος. Είναι μια μορφή θεραπείας της ασθένειας, αν το σκεφτεί κανείς από μια άποψη. Στην πραγματικότητα όμως, ο θάνατος δεν υπάρχει. Ο θάνατος είναι απλώς μια μεταβολή κατάστασης του ονείρου, ενώ η ζωή συνεχίζεται έτσι κι αλλιώς. Όμως, η έννοια του πόνου έχει όριο. Μας το λέει ο Ιησούς. Μέσα στα δάφματα. Ότι μπορεί να αντέχεται πολύ μεγάλο πόνο, αλλά δεν είναι χωρίς όριο. Ακριβώς. Δεν είναι απεριόριστη η δυνατότητά σας να πονάτε. Αντέχετε σε πολύ πόνο, αλλά δεν είναι απεριόριστο αυτό. Απ' την άλλη πλευρά, αυτό που είναι απεριόριστο είναι η αγάπη. Και η εκδήλωση, μια εκδήλωση σε αυτόν τον κόσμο της αγάπης, είναι τα θαύματα. Τα θαύματα λοιπόν έχουν χώρο εκεί που η έννοια της αμαρτίας έχει εξαλειφθεί, έχει εξαφανιστεί, έχει υποχωρήσει. Γιατί ένα θαύμα είναι ακριβώς αυτό. Η επαναφορά στο νου μας της αλήθειας, της αθωότητάς μας, της δικής μας και όλων των άλλων. Αυτή είναι η θεραπεία. Αυτή είναι η μόνη ασθένεια που υπάρχει. Γιατί είναι ασθένεια του νου. Δεν είναι ασθένεια οποιοδήποτε άλλο οργάνου μέσα στο υλικό σώμα, γιατί και το υλικό σώμα δεν είναι παρά μια εκδήλωση του νου. Άρα μόνο ο νους θέλει θεραπεία. Και η συγχώρεση, όπως μας τα λέει η συμβουλία μου, θα πρέπει να είναι το μέσο με το οποίο γίνεται η θεραπεία, αφού συγχωρεί την αμαρτία και άρα την ενοχή που είναι από πίσω. Άρα εξαρτάται από την προθυμία μας να δούμε αυτή την αλήθεια ή να απαντήσουμε στην ερώτηση που για δύο μαθήματα λέμε, στο αν θέλω πραγματικά την αλήθεια, γιατί τότε δεν υπάρχει περιορισμός στα θαύματα, γιατί ανακαλύπτουμε ότι δεν υπάρχει περιορισμός στην αγάπη, είναι απεριόριστη. Πατέρα, υποσχέθηκες ότι ποτέ δεν θα παρέλειπες να απαντήσεις σε οποιοδήποτε καλέσμα σου απευθύνει ο Υιός σου. Δεν έχει σημασία που είναι, ποιο φαίνεται να είναι το πρόβλημά του, ούτε τι πιστεύει ότι έχει απογίνει. Αυτός είναι ο Υιός σου και εσύ θα του απαντήσεις. Το θαύμα αντανακλά την αγάπη σου και έτσι του απαντά. Άρα εδώ μας λέει ότι δεν έχει σημασία πού είναι ο καθένας μας, ποιο φαίνεται να είναι το πρόβλημά μας, ούτε τι πιστεύουμε ότι έχει απογίνει, τι μας έχει συμβεί ή σε ποια κατάντια έχουμε βρεθεί ή σε ποια δύσκολη θέση. Δεν υπάρχει κανένας περιορισμός. Πού θα με βρει ο Θεός, θα με βρει όπου είμαι. Απαντάει στο που είναι. Mm-hmm. Ή τι νομίζω ότι είναι το πρόβλημά μου, mm-hmm. απαντάει στο που φαίνεται να είναι το πρόβλημά μου. Ή στο τι πιστεύω ότι έχει καταστραφεί, έχει απολεστεί. Δεν υπάρχει όριο. Γιατί το θαύμα αντανακλά την αγάπη σου, λέει. Και έτσι του απαντά του Υιού που καλεί. Από το κεφάλαιο 29, λοιπόν, από κεφάλαιο 2. Μας λέει με έναν τρόπο πως ακόμα και αν δεν το βλέπεις, το θαύμα υπάρχει. Λέει λοιπόν, έχετε αποδεχθεί την αιτία της θεραπείας και έτσι πρέπει να είστε θεραπευμένοι. Και όντας θεραπευμένοι, η δύναμη της ίασης πρέπει επίσης να είναι δική σας τώρα. Δηλαδή, επειδή θεραπεύτηκα με ένα συγκεκριμένο τρόπο, τον τρόπο των ουράνιων, τότε έχω γίνει και εγώ γιατρός για τους άλλους. Το θαύμα δεν είναι ένα ξεχωριστό πράγμα που συμβαίνει ξαφνικά σαν ένα αποτέλεσμα χωρίς αιτία. Ούτε και είναι από μόνο του αιτία. Αλλά εκεί που βρίσκεται η αιτία του, πρέπει να είναι και αυτό. Τώρα έχει την αιτία του, αν και δεν είναι ακόμα αντιληπτή. Και τα αποτελέσματά του είναι εκεί, αν και όχι ορατά ακόμα. Κοιτάξτε
προς τα εντός τώρα. Και δεν θα δείτε μια αιτία για θλίψη, αλλά αιτία για πράγματι χαρούμενη αγαλίαση και για ελπίδα ειρήνης. Σε αυτό το σημείο, λοιπόν, μας λέει δύο βασικά πράγματα. Ότι καθώς το θαύμα θεραπεύει το δικό μας νου, καθ' αυτή η θεραπεία του νου μας γίνεται ένα μέσο να θεραπεύουμε και εμείς τον κόσμο γύρω μας. Πώς? Μέσα από την αλλαγή της τάσης μας, μέσα από την αλλαγή της ματιάς μας, το λόγο μας και της αντίδρασής μας. Μέσα από αυτούς τους τρόπους εκφράζουμε το θαύμα και προς τα αδέλφια μας. Από την άλλη πλευρά μας λέει για μια θεραπεία που έχει ήδη συντελεστεί σε όλους μας, όποιο και αν φανερώθηκε να είναι το πρόβλημά μας, αλλά που εμείς συχνά δεν τη βιώνουμε. Δηλαδή λέμε, πονάω και ζητάω θεραπεία. Ναι, αλλά συνεχίζω να πονάω. Είμαι στο δρόμο και δεν έχω ένα σπίτι. Και ζητάω βοήθεια, αλλά συνεχίζω να είμαι στο δρόμο. Πολλά από αυτά τα πράγματα που ζητάμε ανήκουν μέσα στις μορφές. Είναι δύσκολο να κατανοηθεί ότι το πρόβλημα δεν βρίσκεται στις μορφές, επειδή η μορφή και αυτά που βλέπουμε γύρω μας δεν είναι η αιτία. Είναι το αποτέλεσμα. Ένα αποτέλεσμα το οποίο επιδιώκουμε συνεχώς να το αλλάξουμε σαν να είναι η αιτία, ενώ δεν είναι εκεί η αιτία. Μας λέει όμως ότι εκεί που είναι η αιτία του θαύματος είναι και η θεραπεία. Άρα στο νου μας. Εκεί βρίσκεται το πρόβλημα, από εκεί ξεκινάει και από εκεί ξεκινάει και λύση. Σε όλα δεν είναι έτσι. Δηλαδή ο τρόπος που σκεφτόμαστε είναι η αιτία για τα πάντα. Αν θέλω λοιπόν να αλλάξω ένα οποιοδήποτε αποτέλεσμα, πρέπει να αλλάξω τον τρόπο που σκέφτομαι. Ας πάρουμε τα παραδείγματα όχι μόνο των Άγιων Ανθρώπων που ακούμε τις ιστορίες τους και που έχουν υποστεί διάφορα, αλλά όμως ήταν σε μια κατάσταση υπερβατική και δεν βίωναν τον πόνο έτσι όπως θα τον βίωνε ο καθένας. Και ας πάρουμε και τα παραδείγματα ανθρώπων όπως είναι οι πυροβάτες, αυτοί που κάνουν πυροβασία. Είτε γιατί είναι εστιασμένοι με ένα θρησκευτικό τρόπο σε αυτό που κάνουν, είτε γιατί συμμετέχουν σε ένα σεμινάριο ενδυνάμωσης και επιρροής του νου πάνω στην ύλη. Από τη στιγμή λοιπόν που έχουμε δει στην πράξη ότι αυτό γίνεται, μπορεί ο νους να επέμβει στην ύλη και έχουμε ακούσει και για τις αυτόματες θεραπείες. Mm-hmm. Ξέρουμε λοιπόν ότι ναι, δίνουμε μέσα στο σώμα να θεραπευτεί, αλλά ο νους μπορεί να κάνει τα πάντα. Ακόμα και για αυτούς που δεν πιστεύουν στο Θεό, δεν πιστεύουν ότι έχουμε μια πνευματική διάσταση, ξέρουν και έχουν τις πληροφορίες ότι υπάρχουν διάφορες περιπτώσεις ανθρώπων που μόνο με το νου τους θεραπεύονται. Θεραπεύουν και το σώμα, εννοείται. Θεραπεύουν το σώμα. Και τα πλασέμπο είναι σε αυτή την κατηγορία. Ακριβώς, βέβαια. Έτσι δεν είναι. Βέβαια. Γιατί ενώ δεν έχουν από μόνο τους αυτά τα αντικείμενα αποτέλεσμα, δεν έχουν, το κάνει ο νους επειδή πιστεύει σε αυτά. Άρα αφού το κάνει ο νους την Τετάρτη, γιατί δεν μπορεί να το κάνει και την Πέμπτη και την Παρασκευή και κάθε μέρα. Είναι η Τετάρτη η καλή μέρα για να κάνω αυτό το θαύμα. Καταλαβαίνετε. Αυτό που έχουμε ανάγκη να κατανοήσουμε είναι ότι αυτό που συνέβη δεν συνέβη εκεί άπαξ τυχαία σε μια καλή και ευνοϊκή μέρα. Συνέβη γιατί αυτή είναι μια πραγματικότητα. Καθώς την αρνούμεθα, ξαναπέφτουμε μέσα στην ανάγκη να κάνουμε θεραπεία μέσω ονειρικών θεραπευτικών τεχνικών, χημικών ουσιών ή ασθενειών που επινοεί πάλι ο νους. Ναι. Και στον χειρίζεται και ο δασκάλος. Υπάρχει ένα κεφάλαιο που λέει πόσες φορές πρέπει να επαναλαμβάνεται η θεραπεία. Αλλά μόλις το χάσεις, άλλη μία τελικά. Αν όμως το κρατήσεις, μία και τέλειωσες. Αυτό σημαίνει όμως να θέλω καθολικά μία αλλαγή μέσα στο νου. Να είμαι καθολικά εκεί, έστω για μία μόνο στιγμή. Δηλαδή αυτές οι αυτόματες θεραπείες που λέμε στο σώμα, που τις βλέπουμε στο σώμα, είναι μία καθολική θεραπεία στο νου, έστω και για μία μόνο στιγμή. Μόνο από αυτή τη στιγμή, σε αυτόν εδώ το χρόνο, χωρόχρονο, ανοίγει και κρατάει για όλη τη ζωή. Αυτό το καθολικά θέλω αυτό μόνο και τίποτα άλλο. Γιατί υπάρχει και κάτι άλλο πίσω από το θέμα της αρρώστιας του σώματος. Υπάρχει και μία θυματοποίηση, δηλαδή είμαι θύμα για την άρρωστη,
Υπάρχει, αν έχω πάει και στον πνευματικό δρόμο ειδικά, μπορεί να νιώθω και ένοχη που είμαι άρρωστη, δεν θα έπρεπε, γιατί ο νους μου είναι θεϊκός, άρα πώς δεν τα καταφέρνω και δεν θεραπεύομαι. Οπότε βλέπετε ότι είναι κλειδωμένος ο νους μέσα σε μια παγίδα ενός τρόπου σκέψης. Γι' αυτό λέμε ότι για μια θεραπεία στο σώμα χρειάζεται η θεραπεία του νου, δηλαδή ο νους να νιώσει την παντοδυναμία του για μια στιγμή, καθολικά για μια στιγμή, ότι αυτό γίνεται. Είναι όπως έκανε τα θαύματα ο Ιησούς. Ο Ιησούς ρώταγε, θέλεις να θεραπευτείς? Και άλλος έλεγε ναι. Ενωνόντουσαν δύο νόες όμως, βασισμένοι στη γνώση του ίδιου του Ιησού που έκανε το θαύμα. Ο άλλος όμως για τον εαυτό του, γιατί αν ο άλλος δεν ήθελε, δεν γινόταν θεραπεία. Γι' αυτό και τα θαύματα δεν είναι τόσα πολλά, γιατί δεν ήθελαν όλοι να θεραπευτούν. Και να θυμηθούμε και κάτι που έλεγε πάντα, δεν το κάνω τον εαυτό μου. Και υπάρχει και ένα σκοπό για κάθε θαύμα. Γίνεται για τη δόξα του Πατρός, έλεγε το εν της ουρανής. Δηλαδή έδειχνε με αυτόν τον τρόπο την δύναμη που έχει ο νους επί της ύλης. Έτσι κι αλλιώς. Δεν είμαστε όλοι σε αυτή την κατάσταση και δεν είμαστε πάντα ο καθένας μας σε αυτή την κατάσταση, στην εσωτερική, της εσωτερικής εμπιστοσύνης, της ακλόνητης πίστης και της απόλυτης εμπιστοσύνης στην αληθινή μου ταυτότητα. Όχι μόνο στο ότι μπορώ να θεραπεύσω το σώμα, αν πάμε στο μπορώ να θεραπεύσω το σώμα, δεν είμαστε καθόλου σίγουροι ότι δεν θα γίνει μέσω του εγώ. Και έτσι ή θα αποτύχει ή θα μετακυλήσει λόγω της ενοχής, επειδή είμαι ασθενής ή της θυματοποίησης. Αν δηλαδή κρυφά μέσα μου χρειάζομαι την ασθένεια για οποιοδήποτε λόγο που εξυπηρετεί τη ζωή μου εδώ σήμερα και είναι ένας λόγος κρυφός που δεν τον έχω ανακαλύψει ακόμα ή δεν μπορώ να τον δεχθώ ακόμα, η θεραπεία δεν θα μπορεί να γίνει γιατί υπάρχει και αυτό το εμπόδιο. Για λίγο ακόμα όμως. Γιατί κάποτε θα εξελιχθεί και αυτό. Πιάνουμε από αυτό που είπες, Μαρία μου, για το ότι δεν είμαστε πάντα πρόθυμοι για τη θεραπεία ή δεν είμαστε κάθε στιγμή πρόθυμοι, γιατί μπορεί να είμαι το πρωί και μετά ο νους μου να γλιστρήσει πάλι στο παλιό μοτίβο. Mm-hmm. Όμως συνεχίζει το ίδιο κεφάλαιο που ρίξαμε μια ματιά και το επικαλούμεθα αυτό το κεφάλαιο, γιατί καθώς μας λέει ότι η αρρώστια δεν είναι παρά ένα άλλο όνομα για την αμαρτία, θα έχει μίξει το εγώ σήμερα και να μας πει δεν φτάνει που είσαι άρρωστος, είσαι και αμαρτωλός επειδή είσαι άρρωστος. Χάλια δηλαδή. Πίσω από κάθε αρρώστια, εφόσον είναι το άλλο όνομα είναι η αμαρτία, σημαίνει ότι και η αρρώστια είναι ένα είδος εξηλαίωσης. Την πληρώνει το σώμα, θα λέγαμε. Mm-hmm. Δηλαδή είμαι ένοχη για κάτι και την πληρώνει το σώμα. Και με αυτόν τον τρόπο εξηλαιώνομαι. Με την έννοια επίσης ότι αυτό τιμωρούμε. Τιμωρούμε, δεν θα με τιμωρήσει λοιπόν ο Θεός, δεν θα με τιμωρήσουν και οι άλλοι, γιατί να, υποφέρω, πονάω. Σταυρώνομαι μέσα από ναι. Τους πόνους μου και τις αρρώστιες μου. Αλλά απ' την άλλη μας λέει μέσα στα μαθήματα θαυμάτων, στο κεφάλαιο που αναφέραμε, και θα δούμε και πάλι λίγο, ότι η ίαση έχει επέλθει. Έχει γίνει, έχουμε όλοι θεραπευτεί, έχουμε όλοι ξυπνήσει, αφυπνιστεί. Σε αυτό που αληθινά ναι. Είμαστε. Ήθελα να υπογραμμίσουμε όμως κάτι πολύ σημαντικό, να το υπογραμμίσουμε τελείως και να το ακούσουμε πολύ καλά. Αν τυχόν αρρωστήσει το σώμα, αν υποφέρουμε από οποιαδήποτε ασθένεια ή κάποιος αγαπημένος μας ή οι άνθρωποι έξω, μη γινόμαστε σκληροί, φέρνοντας τα θαύματα στο νου μας και χτυπώντας τους άλλους, σαν να είναι τούβλο γιατί δεν κάνουν κάτι σωστά και αρρωσταίνουν. Μην το κάνουμε αυτό. Αυτό είναι τελείως λάθος. Γιατί ακόμα και η ασθένεια είναι μέσα στο όνειρο. Μην χρησιμοποιηθούν τα θαύματα για να χτυπήσουμε και να επιτεθούμε στον άλλον επειδή είναι άρρωστος. Γιατί τότε πιστεύουμε στην ασθένεια εμείς οι ίδιοι που το κάνουμε και κάνουμε την ασθένεια αληθινή. Να είμαστε τρυφεροί, απαλοί, επειδή δεν ξέρουμε για ποιο λόγο γίνονται τα πράγματα. Οπότε πηγαίνουμε ένα βήμα πίσω, είτε αφορά εμάς η ασθένεια είτε άλλου. Κρατιόμαστε εκεί, ζητάμε βοήθεια από τον οδηγό μας και δεν κάνουμε βήμα χωρίς καθοδήγηση. Λοιπόν, έχουμε ταυτόχρονα και ακλόνητη εμπιστοσύνη, την οποία ενισχύει το κεφάλαιο 29, υποκεφάλαιο 2, που μας λέει «Ο καλεσμένος σας έχει έρθει, τον ζητήσατε και αυτός ήρθε. Δεν τον ακούσατε να μπαίνει, διότι δεν τον καλωσορίσατε ολοκληρωτικά». Και εν τούτη στα δώρα του ήρθαν μαζί του. Τα έθεσε στα πόδια σας και σας ζητά
να τα κοιτάξετε και να τα πάρετε δικά σας. Χρειάζεται τη βοήθειά σας για να τα δώσει σε όλους όσους βαδίζουν χωριστά, πιστεύοντας ότι είναι απομονωμένοι και μόνοι. Θα θεραπευτούν όταν εσείς δεχθείτε τα δώρα σας, διότι ο καλεσμένος σας θα καλωσορίσει τον κάθε ένα του οποίου τα πόδια άγγιξαν το ιερό έδαφος πάνω στο οποίο στέκεστε και όπου τα δώρα του για αυτούς έχουν τοποθετηθεί. Ο καλεσμένος μας έχει έρθει, τον ζητήσαμε, ήρθε, δεν τον ακούσαμε να μπαίνει, γιατί δεν τον καλωσορίσαμε ολοκληρωτικά. Εδώ είναι ένα μεγάλο κλειδί για το γιατί συνεχίζουμε να υποφέρουμε, να αρρωσταίνουμε, να πονάμε. Γιατί του ζητήσαμε, το ζητάμε, αλλά όχι ολοκληρωτικά. Ναι. Υπάρχει, Μαρία, ένα κομμάτι του νου μας που αντιστέκεται και που συχνά δεν το έχουμε αντιληφθεί. Το γεγονός ότι δεν το έχουμε αντιληφθεί δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει. Ας ρίξουμε εδώ μια ματιά σε αυτό το πίνακα του Καραβάτζιο που είναι το δείπνος του Εμαούς. Προσέξτε αυτό το πίνακα, μάλλον πριν πούμε, να πούμε τι είναι το δείπνος του Εμαούς. Ανατέχθη στην Καινή Διαθήκη, θα το βρείτε μετά την Ανάσταση. Ο Ιησούς μετά την Ανάσταση εμφανίζεται σε δύο μαθητές που πηγαίνουν προς το χωριό Εμαούς. Δεν τον αναγνωρίζουν, είναι αναστημένος, πιάνει συζήτηση μαζί τους, του λένε, έμαθες τα νέα, έχει γίνει αυτό, ο Ιησούς ο Ναζωραίος σταυρώθηκε, του διηγούνται όλη την ιστορία και τώρα ο τάφος του είναι άδειος και δεν υπάρχει πουθενά. Εκείνος το ακούει, εκείνοι συνεχίζουν να του μιλάνε, φτάνουν στους Εμαούς, τον καλούν να πάνε μαζί στο παντοχείο. Δεν δέχεται και πάνε μαζί στο παντοχείο. Εκείνος τους εξηγεί όμως ότι με αυτό που μου περιγράφεται έχει δοθεί ήδη από τις γραφές. Έχει αναφερθεί ότι θα γινόντουσαν έτσι τα πράγματα. Και καθώς κάθονται να φάνε, ευλογεί το ψωμί. Τη στιγμή που ευλογεί το ψωμί, εκείνη τη στιγμή τα μάτια τους ανοίγουν, όπως αναφέρει στην Καινή Διαθήκη, και τον αναγνωρίζουν. Τη στιγμή που τον αναγνωρίζουν, εκείνη τη στιγμή χάνεται από μπροστά τους. Αυτό ακριβώς έχει αποτυπώσει ο Καραβάτζιο σε αυτόν τον πίνακα. Αξίζει να τον ξαναδούμε, γιατί ενώ τον βλέπατε όση ώρα προηγουμένως διαβάζαμε ένα απόσπασμα από το κεφάλαιο 29, τον βλέπατε αληθινά, βλέπατε αυτά που υπάρχουν εκεί. Για να τα ξαναδούμε. Δείτε μπροστά σας, γιατί ενώ το θαύμα υπάρχει, δεν το βλέπουμε. Ακόμα και σαν ένα πίνακα ζωγραφικής. Είναι ακριβώς το νανοσεκόντ της αφύπνισης για τους έτοιμους. Είναι η στιγμή που ο Ιησούς ευλογεί τον άρτο που είναι μπροστά του και τότε ανοίγονται τα μάτια των δύο μαθητών και συνειδητοποιούν ότι αυτός ο συνοδοιπόρος τους εκείνη τη μέρα ήταν ο αναστημένος Ιησούς και αυτός που βρίσκεται από τη δεξιά πλευρά, όπως κοιτάμε τον πίνακα, ανοίγει τα χέρια του γεμάτος έκπληξη. Αυτός που βρίσκεται αριστερά πετάγεται από το κάθισμά του να σηκώνεται εκείνη τη στιγμή. Και στην ουσία είναι το νανοσεκόν πριν αυτός εξαφανιστεί από την όρασή τους. Είναι ακριβώς η στιγμή, η Άγια στιγμή. Είναι η στιγμή που βιώνουμε το θαύμα. Αυτή η έκπληξη, το δέος, η επέκταση της συνειδητότητας που γλιστράει σε νανοσεκόντο. Δείτε ότι ο ένας έχει τα χέρια του σε αυτή την έκταση εδώ στη δεξιά πλευρά που αναπαριστά τη σταύρωση και εδώ στην αριστερή πλευρά αυτός που ανασηκώνεται, που είναι αυτός που ανασταίνεται. Ανάμεσα λοιπόν σε αυτά τα δύο πράγματα ακριβώς, σε αυτά τα δύο σύμβολα, είναι στη μέση ο Ιησούς. Και δείτε ακόμα και σε αυτή τη λεπτομέρεια εδώ, εδώ σε αυτή τη σκιά που κάνει το καλάθι με τα φρούτα, που είναι μια σκιά από ένα ψάρι. Είναι η ουρά του ψαριού και το υπόλοιπο σώμα. Είναι δηλαδή πάλι ο συμβολικός τρόπος που οι μοιημένοι του Ιησού και οι μαθητές του είχαν ως σύμβολο το νυχθεί. Ναι. Και μέσα σε όλο αυτό υπάρχει μια σκιά πίσω από τον Ιησού, η οποία δεν ανήκει σε κανέναν από όσους είναι παρόντες. Και ακόμα υπάρχει και αυτός, ο ξενοδόχος. Και παρατηρήστε τι γίνεται.
Οι δύο μαθητές είναι σε κατάσταση έκστασης και δέους και υπέρθεσης εκείνη τη στιγμή για αυτό που βιώνουν, που συνειδητοποιούν ότι είναι ο αναστημένος Ιησούς και ο ξενοδόχος δεν καταλαβαίνει τίποτα. Η έκφραση στο πρόσωπό του είναι απορία. Τι γίνεται, γιατί κάνουν έτσι αυτοί? Ακόμα και αν δεν το βλέπεις, το θαύμα υπάρχει για τους έτοιμους. Για αυτούς που δεν είναι έτοιμοι, θα έρθει η ώρα τους. Εξαιρετικό. Είδατε πόσα είδαμε σε μία ενός ανθρώπου, ταλαντούχου βέβαια, σε μία καλλιτεχνική έκφραση, πόσα κρυμμένα νοήματα, πόσα θαύματα δεν ήταν φανερά στα μάτια μας πριν. Γι' αυτό μην απορούμε πώς γίνονται τα θαύματα και δεν τα βλέπουμε και πού είναι το θαύμα και πού είναι η θεραπεία, γιατί δεν τη βιώνουν. Μπροστά σου είναι άνθρωπο και δεν τη βλέπεις. Όπως φώναζε και ο Καζαντζάκης, Θεό έχεις μέσα σου, Θεό και δεν το ξέρεις. Υπομονή λοιπόν. Το μάθημα και η πορεία μας είναι εξατομικευμένη. Χρειάζεται υπομονή και βαθιά ολοκληρωτική εμπιστοσύνη. Και έτσι συνεχίζει το μάθημα. Ναι. Συνεχίζει τόσο γλυκά. Το όνομά σου αντικαθιστά κάθε σκέψη αμαρτίας. Και όποιος είναι αμάρτητος δεν μπορεί να υποφέρει. Το όνομά σου δίνει απάντηση στον Υιό σου. Διότι καλώντας το όνομά σου δεν είναι παρακάλεσμα του δικού του. Μπορείς να βαδίζεις λοιπόν μέσα στη μέρα σου έχοντας το όνομα του Θεού στο νου σου. Έχοντας δηλαδή την αγάπη στο νου σου. Γιατί τι άλλο είναι το όνομα του Θεού από την αγάπη καθ' αυτή. Για όνομα του Θεού όταν λέμε, θα έπρεπε να λέμε στην πραγματικότητα για όνομα της αγάπης. Και όταν κάποιος συντονιστεί με αυτό, για να έχει και μια καλλιτεχνική κλίση, τότε φτιάχνει μικρά αριστουργήματα. Ένα απόσπασμα από ένα τέτοιο μικρό αριστούργημα θα δούμε τώρα, που είναι ένα ποίημα του Νικηφόρου Βρετάκου μελοποιημένο. Μπορείτε και να το ακούσετε, να το αναζητήσετε, να το ακούσετε. Θα το θυμηθείτε. Μιλάει για το όνομα. Το όνομά σου. Ψωμί στο τραπέζι. Το όνομά σου. Νερό στην πηγή. Το όνομά σου. Ρινίσματα ήλιου. Το όνομά σου. Στροφή από φλάουτο τη νύχτα. Το όνομά σου. Κουδούνισμα λόγων που σέρνουν την άνοιξη πίσω τους. Το όνομά σου. Βροχούλα στο απορέατο μέτωπο. Το όνομά σου. Ρίσευμα στο βοσκού την καλύβα. Το όνομά σου Διοδρύς που το ουράνιο τόξο στηρίζει τις άκρες του. Το όνομά σου ένας ψήθυρος από αστέρι σε αστέρι. Το όνομά σου ομιλία δυο ριακιών μεταξύ τους. Το όνομά σου μονόλογος ενός πεύκου στο σούνιο. Το όνομά σου ένα λάφι βουτυγμένο στο γόνατο σε μια άμποτη ήλιου. Το όνομά σου ειρήνη στα κλονάρια του δάσους. Το όνομά σου ειρήνη στους δρόμους των πόλεων. Το όνομά σου ειρήνη στις ρότες των πλοίων. Το όνομά σου ένας άρτος, βαλμένος στην άκρη της γης που περίσεψε. Το όνομά σου αέτομα περιστεριών στον ορίζοντα. Το όνομά σου αλληλούια πάνω στο Εβερέστ. Είναι ένα απόσπασμα από το Μεγαλινάρι λοιπόν του Νικηφόρου Βρετάκου. Είναι ένα θυμιατό, θα λέγαμε, ένα θυμίαμα που δοξάζει το Θεό σε κάθε τι που αγγίζει το βλέμμα του. Γιατί αυτό μας περιέγραφε. Κάθε τι που άγγιζε το βλέμμα του ή έφερνε ο νους του σαν εικόνα, σαν αίσθηση μπροστά του, έβλεπε πάλι, το έβλεπε μέσα από την οπτική γωνία του να θυμάται το Θεό, να μην τον ξεχνάει όπου και αν κοιτούσε. Από όλα αυτά, καταλαβαίνουμε πως η δύναμη έχει ο νους όλης αυτής της ομάδας ενωμένος σε έναν σκοπό. Και ο σκοπός μας σήμερα είναι να καλέσουμε τον οδηγό μας, να μας βοηθήσει να κάνουμε θαύματα, ακολουθώντας τον και έχοντας συμπόνια, καλοσύνη και τρυφερότητα για όλα τα πλάσματα στον κόσμο που υποφέρουν για οποιοδήποτε λόγο. Γνωρίζοντας ότι αυτό το ταξίδι έχει τελειώσει και απλώς κοιτάμε ξανά από την αρχή στιγμιότυπα από αυτό το ταξίδι. Ας μείνουμε σταθεροί στο ότι η σωτηρία είναι εδώ τώρα.
και όλοι μπορούμε να πιούμε από το ποτάμι, από το κελαριστό νερό αυτού του ποταμού. Ας μένουμε ενωμένοι λοιπόν σε αυτό το σκοπό όλη την ημέρα, ό,τι και αν γίνεται μέσα μας, ό,τι και αν γίνεται έξω. Χαίρετε. Καλημέρα.